Με καλή σας ημέρα, κύριε Αλέπη. Καλημέρα, καλημέρα. Από την ανακοίνωση που εξέδωσε το ΚΚΕ χθες, καταλαβαίνουμε ότι δεν έχει πιστεί ιδιαίτερα για τα περί άγνοιας του Πρωθυπουργού. Καλά, τώρα αυτά είναι λίγο κωμικά. Μπορούμε να τα λάθος και δεν ήξερα και δεν άκουσα. Δεν είναι. Ούτε ξεπλένονται οι ευθύνες του Πρωθυπουργού από τις δύο παραιτήσεις που έγιναν. Το πιο βασικό όμως δεν είναι αυτό. Είναι ότι όλα αυτά γίνονται για να μην θίξουν, για να κρύψουν αν θέλετε την ουσία του προβλήματος, που δεν είναι άλλη από το διαχρονικό και πολύ επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο που εδώ και τόσα χρόνια ευθύνεται για τη δράση διαφόρων σκοτεινών κέντρων και μηχανισμών, για τη διόγκωση και νομιμοποίηση εντός ή εκτός εισαγωγικών των παρακολουθήσεων. Να μείνουμε λίγο σε αυτό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Αλέπη, γιατί είναι μια άλλη τάξη ζήτημα για το έως πού έχει όρια και περιθώρια και πού σταματά το νόμιμο και αρχίζει το παράνομο αναφορικά με τις παρακολουθήσεις της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Γιατί εδώ καταλαβαίνω ότι το ΚΚΕ υπονοεί ότι είναι η ΕΕΠ η οποία συνεργάζεται με κάποιες περίεργες δυνάμεις οικονομικές. Για εμάς δεν υπάρχει τέτοιο. Για εμάς είναι παράνομη παρακολούθηση και του τηλεφώνου του κ. Ανδρουλάκη, όπως και του κάθε ανθρώπου. Όχι, δεν μιλάω για τον κ. Ανδρουλάκη, ναι, που είναι ένα πολιτικής φύσεως ζήτημα, όχι, αν θέλετε. Και για τον κάθε άνθρωπο είναι παράνομο να υπάρχει παραβίαση των προσωπικών του δεδομένων και τα λοιπά. Είναι μια βαθιά αντιλαϊκή, κατασταλτική πρακτική. Και γι' αυτό το λόγο εμείς λέμε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το θεσμικό πλαίσιο, το οποίο έχει γίνει λάστιχο με αφορμή διάφορα ζητήματα. Μια είναι η εθνική ασφάλεια, μια είναι και πιο βολική και επικίνδυνη όρη. Σας θυμίζω κατά πολέμηση του ριζοσπαστισμού και άλλα που μπορεί να την κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Και έρχονται εδώ αυτές τις λογικές και πρακτικές, νόμοι, οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άλλες διακρατικές συμφωνίες κτλ. Να υπηρετήσουν αυτή την πρακτική, κάτι που οφείλουμε να πούμε πως μόνο το ΚΚΕ έχει καταγγείλει και καταψηφίσει όλα αυτά τα χρόνια. Εντάξει, κάποιος πάντως θα σας πει ότι προφανώς σε έναν δύοντα βαθμό η παρακολούθηση εκ μέρους σε υποχή των ανθρώπων της διπλανής πόρτας σε μεγάλο βαθμό διασφαλίζει όντως την εθνική ασφάλεια της χώρας και αποτρέπει ενδεχομένως. Κοιτάξτε, επειδή έχουμε μεγάλη πείρα σε αυτή τη χώρα, δεν είμαστε ούτε χθεσινοί και καταλαβαινόμαστε. Αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να λυθεί από όλους αυτούς που μας κάνουν το βίο αβίωτο. Δεν μπορεί να λυθεί, δηλαδή αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από όλους αυτούς που ευθύνονται και για την αντιλαϊκή πολιτική, από όλους αυτούς που ευθύνονται για την αύξηση του αυταρχισμού, που ευθύνονται για την αύξηση της καταστολής, και έρχεται και δένει αυτό, δεν είναι κάτι σε κάρφωτο, δεν είναι κάτι αυτοτελές και αυτόνομο, και με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Mm-hmm. Θα σας πω κάτι άλλο. Το κόμμα μας έχει καταγγείλει από το 2016. Σωστά, ήθελα να σας ρωτήσω εκεί πέρα. Γιατί έχει ξεχαστεί λίγο η καταγγελία του ΚΚΕ. Γιατί έχει ξεχαστεί πράγματι. Να το θυμίσουμε. Σε δύο περιπτώσεις, αν το θυμάμαι καλά, σε δύο περιπτώσεις το 2016. Από το 2016. Το τηλεφωνικό κέντρο των κεντρικών γραφείων του κόμματος στον Περισσό βρισκόταν, πώς το είχαμε πει, συνακροάσεις το λέγαμε. Συνακροάσεις, λοιπόν, και ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα λοιπά, ούτε η τωρινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι αρμόδιοι φορείς, οι εκάστοτε, έδωσαν κάποια απάντηση για αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Άρα, τι είδους θέμα είναι αυτό? Αλήθεια γνωρίζετε, έχετε ενημέρωση για το αν και έως πού έχει προχωρήσει η διερεύνηση? Όχι, δεν έχουμε. Έχουμε ζητήσει ενημέρωση, δεν υπάρχει ενημέρωση. Άρα, θέλω να πω άρα πως δεν είναι από παρθενογένεση το πρόβλημα αυτό. Άρα βεβαίως να γίνει και εξεταστική επιτροπή και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου ό,τι είναι δυνατόν να γίνει θα γίνει. Εμείς εντάσσουμε εδώ οπωσδήποτε και το πρόβλημα που προέκυψε στο δικό μας κόμμα. Όμως αυτή η σκοτεινή και επικίνδυνη υπόθεση και αυτός ο βούρκος δεν ευθύνεται στην αστοχία του ενός ή του άλλου στελέχους της κυβέρνησης, που βεβαίως έχει και αυτό τις ευθύνες του, ούτε συζήτηση, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Αναδεικνύει όμως το πιο βασικό, ότι το αντιλαϊκό κατασταλτικό πλωστάσιο δυναμώνει και είναι υπόθεση του λαϊκού, του εργατικού κινήματος να το στείλει στον κάλαδο των αχρήστων, να το αντιπαλέψει και να υπερασπίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες του. Κύριε Αλέπη, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.